Το επόμενο πρωί, το πρώτο χιμπατζή που συναντήσαμε στα σκηνιά ήταν ο Τζαμίλ. Στην άλλη άκρη εντοπίσαμε το μικρό Άρη. Σήμερα, 5 μήνες χωρίς τη μαμά Τζένι, θέλουμε να δούμε πώς συμπεριφέρεται ο μικρός Άρης. Τον βρίσκουμε εδώ στα σκηνιά να προσπαθεί με προσεκτικές κινήσεις να εκτελέσει τα ακροβατικά του. Τα αρσενικά μωρά των χιμπατζίδων αφήνουν την αγκαλιά της μητέρας τους από 6 έως 8 ετών. Ο Άρης σε 3 μήνες θα γίνει 4 χρονών. Το κενό που θα έχει ανάγκη ακόμη τη μητέρα του θα καλύψει η συμπεριφορά των υπόλοιπων θηλυκών της ομάδας που υιοθετούν τα μωρά χωρίς μητέρα, όπως εδώ στην περίπτωση του μικρού Άρη, η Μπαρμπέλ. Ο Τζαμίλ κάνει τη συνηθισμένη του επιθεώρηση. Θέλει να ξέρει πόσοι βρίσκονται εδώ και ιδιαίτερα τις κινήσεις του μικρού Άρη στα σκηνιά. Τζαμίλ βλέπει με έκπληξη το μικρό Άρη όχι μόνο να εκτελεί δύσκολες ασκήσεις, αλλά και να χειροκροτεί μόνος του τον εαυτό του. Αυτό δεν αρέσει στον Τζαμίλ, γιατί ο μικρός Άρης θα είναι συνέχεια στα σκηνιά. Ο Τζαμίλ φαίνεται να έχει δίκιο, γιατί όση ώρα ήμασταν εδώ, ο μικρός Άρης έκανε ακροβατικά. Οι χιμπατζίδες είναι πρωτεύοντα θηλαστικά και ανήκουν μαζί με τους ανθρώπους, τους γορίλες και τους ουρακοτάγκους στην οικογένεια των ανθρωπιδών. Το είδος τους διαχωρίστηκε στην εξέλιξη από αυτό του ανθρώπου πριν 6 εκατομμύρια χρόνια. Είναι η στενότερη εξελικτική συγγενής του ανθρώπου. Το DNA τους διαφέρει από αυτό του ανθρώπου μόνο κατά 1,2%. Φυσικό τους περιβάλλον είναι τα τροπικά δάση και οι δασόδεις σαβάνες της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Είναι απειλούμενο προς εξαφάνιση είδος. Κυριότερη απειλή η καταστροφή του βιότοπού του από τον άνθρωπο, το ανεξέλεκτο κυνήγι για το κρέας του, για το εμπόριο κατοικιδίων και για ιατρικούς λόγους. Οι χιμπατζίδες του Αττικού Ζωολογικού ανήκουν στο είδος που έχει την επιστημονική ονομασία παντρογλωδίτες. Όλοι προέρχονται από αναπαραγωγή σε άλλα ζωολογικά πάρκα ή έχουν γεννηθεί εδώ. Σύμφωνα με την επίβλεψη και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EASA, του οποίου μέλος είναι το Αττικό Ζωολογικό. Η ομάδα των χιμπατζίδων περιμένει την ώρα του φαγητού. Όσον αφορά για τις παρατηρήσεις μας, διαπιστώσαμε ότι για το μικρό Άρη η ημέρα σήμερα ήταν μια συνηθισμένη ημέρα.